Χριστιανά μου, όπως βλέπεις, είμαι εδώ με τη Φλωρεντίνα Μελά, ένα νεότατο κορίτσι, πολύ όμορφο κορίτσι, ωστόσο κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο το επάγγελμα που κάνει και θέλουμε να μάθουμε όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε για αυτό το επάγγελμα που κάνει. Είναι σε γραφείο κηδείων και μάλιστα έχει σπουδάσει κιόλας τις συγκεκριμένες σπουδές, ώστε να έχει τα κατάλληλα εφόδια για να κάνει αυτό το επάγγελμα. Να την καλησπέρισουμε και εμείς, δεν ξέρω αν μας ακούει. Καλησπέρα, Φλωρεντίνα μου. Α, ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς και σας αφήνω με τη Βαρβάρα να τα πείτε. Είμαι σίγουρα ότι η Βαρβάρα θα σε ρωτήσει τα πάντα. Ήδη ερώτησα τα πάντα, τώρα θα κάνω επανάληψη, Χριστιανά μου. Εντάξει. Ήταν πολλές οι απορίες. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις πώς αποφάσισες να κάνεις έναν τόσο δύσκολο επάγγελμα. Καταρχάς, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Οπότε, μετά από αρκετή σκέψη, στην ηλικία 15-16 χρονών, στον επαγγελματικό μου προσανατολισμό με το σχολείο, αποφάσισα ότι ήθελα να συνεχίσω την οικογενειακή επιχείρηση. Έτσι, εμπήκα, βρήκα τα πανεπιστήμια που μπορείς να σπουδάσεις σε συγκεκριμένη σπουδή και μετά έφυγα για Αμερική. Πήγα Νέα Νιόρκη και σπουδάσα το συγκεκριμένο επάγγελμα. Και τι ακριβώς κάνεις εδώ, δηλαδή αναλαμβάνεις εξ αρχής όλη τη διαδικασία? Ναι, όταν έρθει μια οικογένεια να σε βάλει να αναλάβεις για την κηδεία του αγαπημένου του ατόμου που έφυγε από τη ζωή, εσύ είσαι σε θέση που πρέπει να διευθετήσεις τα πάντα, δηλαδή με την εκκλησία, με το κημητήριο, αρκετά πράγματα. Να μιλήσεις με την οικογένεια, να σου πει τις επιθυμίες της που να θέλουν για τον δικό τους άνθρωπο και έτσι διευθετάς τα πάντα. Και πόσο δύσκολο είναι εκείνη η γνωριμία με τους συγγενείς που ενώ θρυνούν το χαμόν του δικού τους ανθρώπου, έχουν θλίψη, έχουν πόνο, εσύ να έρχεσαι αντιμέτωπη με τους ανθρώπους αυτούς. Καταρχάς, όταν έρθουν, με τον καιρό μαθαίνεις. Δηλαδή, έχεις γύρω στα κάτι δευτερόλεπτα να μπορέσεις να καταλάβεις σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά που έρχεται στο γραφείο για τη συγκεκριμένη την κηδεία. Είναι αρκετά δύσκολο το πράγμα, οφείλω να πω. Και απλά βοηθάς σιγά σιγά ξεκινάς τη συζήτηση και λέτε τις επιθυμίες σας μεταξύ σας. Βαρβάρα, ναι, Χριστιανά μου, σε ακούμε. Θα ήθελα να μας πει η Φλωρεντίνα, θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι σπουδές. Πόσα χρόνια είναι οι σπουδές και τι ακριβώς περιλαμβάνουν? Είναι μια σπουδή 2 χρόνων, αλλά είναι 2 χρόνια full. Τα μαθήματα που κάνεις είναι βιολογία, ανατομία, ιστορία, ήθη, έθιμα, restorative art. Μαθαίνεις να κάνεις τα ρίχευση, μαθαίνεις διάφορα φάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τούτα είναι. Είναι επιστήμη από μόνη της ουσιαστικά. Στην αγγλικά ονομάζεται mortuary science, ναι. Τελικά έχω, Βαρβάρα μου, πολλές απορίες. Είπα ότι θα σε αφήσω εσένα να ρωτήσεις, αλλά μου γεννιούνται, είναι αυθόρμητα. Φλωρεντίνα μου. Κάντες, γιατί εγώ τις έλυσα όλες. Θέλω να σε ρωτήσω, είχες κάποιους ενδιασμούς στο να ακολουθήσεις αυτή τη δουλειά ή ήσουν σίγουρη από πάντα ότι θέλω να πω σε αυτό, ξέρεις, γιατί είναι το μόνο σίγουρο για όλους, αλλά όλοι μας αποφεύγουμε γενικότερα αυτές τις συζητήσεις. Δεν θέλουμε να ξέρουμε πολλά. Λες, ό,τι και να γίνει, δεν θα είμαι εδώ να το δω, να ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί κλπ. Είναι ένα θέμα το οποίο δύσκολα συζητάμε γενικότερα και δεν θέλουμε και καθόλου να σκεφτόμαστε. Εσύ είχες ενδιασμούς στο να το ακολουθήσω αυτό, να είναι η καθημερινότητά μου, να είμαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή, πηγαίνεις στο γραφείο και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις και κάτι ευχάριστο. Μέχρι την ηλικία των 17 χρονών, μπορώ να πω ότι ήμουν κάθετη ότι εγώ αποκλείεται να ακολουθήσω το συγκεκριμένο επάγγελμα. Για τον λόγο του ότι ως μικρή μεγαλώνοντας και βλέποντας τους γονείς μου τι έκανα στη δουλειά, ότι εστερούμουν εγώ σαν μικρή αρκετό προσωπικό χρόνο με την οικογένειά μου, τούτο το πράγμα έκανε με αρκετές φορές να σκεφτώ αν θέλω να το ακολουθήσω. Μερικές φορές νιώθεις καλά στο ότι βοηθάς κάποιον συνάνθρωπο σου, αλλά άλλες φορές υπάρχουν φορές που μπορεί να λυγίσεις στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ναι, φαντάζομαι.
Και φαντάζομαι είναι πολλές οι φορές και φαντάζομαι και πόσο φορτισμένη πας μετά στο σπίτι. Κοίταξε, αρκετές φορές μπορεί να φύγεις από τη δουλειά είναι αρκετά είτε φορτισμένος. Υπάρχουν μέρες που να φύγεις να σκέφτεσαι τα δικά σου, τα προσωπικά σου προβλήματα, γιατί εμείς που ασχολούμαστε με το επάγγελμα, είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Έχουμε τις έγνοιες μας, έχουμε τα προβλήματα μας. Όμως, ότι η δουλειά κάτι που σε κάνει να καταλάβεις είναι την ζωή, δηλαδή εκτιμάς περισσότερο τη ζωή, οριμάζεσαι αρκετά, προσγειώνεσαι ακόμα πιο αρκετά και γίνεσαι, νομίζω, πιο δοτικός άνθρωπος. Δηλαδή, κάποιος που ασχολείται και βλέπει τη ζωή που τούτη την πλευρά, μπορεί να αντιληφθεί αρκετά πράγματα ότι είναι τόσο σημαντικά, όπως μπορεί να τα έχουμε στο νου μας. Φλωρεντίνα μου, έχει συμβιβαστεί. Συγγνώμη, Βαρβάρα μου. Έλα, Χριστιανά, μου σ' ακούμε. Έχει τύχει, επειδή είσαι και πάρα πολύ νεαρή, σε μια γνωριμία, σε μια παρέα, σε ένα φλερτ, να σε ρωτήσουν με τι ασχολείσαι. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα και να δεις έτσι μια έκφραση περίεργη και να ξαφνιαστεί ο άλλος ότι μια τόσο νεαρή κοπέλα ασχολείται με αυτό το επάγγελμα, με αυτό το χώρο. Υπάρχει φορές που μερικά άτομα να κάνουν την περίεργη έκφραση, αλλά συνήθως οι πλήστες εντυπωσιάζονται με τη δουλειά που κάνω. Εντάξει, έχουν αρκετές ερωτήσεις πάντα. Απλά κάθε φορά προσπαθώ να, όταν μιλώ για τη δουλειά μου με κάποιον άνθρωπο που γνωρίζω τη συγκεκριμένη στιγμή, πρέπει να είμαι αρκετά προσεκτική και λεπτή στο τι είναι να πω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σχέση έχει ο κάθε άνθρωπος με το θάνατο. Σίγουρα, ναι. Σωστό. Θα ήθελα έτσι... Στη ζωή του... Ναι. Σωστό. Βαρβάρα, θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι. Βασικά, θέλω να ρωτήσω αν έχει ζητήσει κάποιος κάτι περίεργο για την αγκηδία. Συγγνώμη, παιδιά, επειδή... Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω. Μην με ρωτήσει αυτό που λέγαμε στο γραφείο, είναι... Όχι, έχει κάτι περίεργο, γιατί εντάξει, φαντάζομαι και όπως το συζητάμε, απλά δεν ξέρω γιατί. Φαντάζομαι ότι μπορεί να ζητήσουν και άλλα πολλά περίεργα πράγματα. Κοίτα, στο εξωτερικό είδαμε, ας πούμε, ναι. Δεν υπάρχουν νομίζω αυτά στην Κύπρο. Φλωρεντίνα μου, θα μας πεις. Έχουμε δει, ρε παιδί μου, και το έχουμε δείξει και στην εκπομπή. Νομίζω έχει να κάνει όμως και με τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις. Σωστό, σωστό. Στην κηδεία κάποιου ανθρώπου να υπάρχουν χορεύτριες, ας πούμε, και στην Πομπή να χορεύουν, δηλαδή να πάνω στο χαμός. Αυτοκίνητο και να γίνεται χαμός. Και στην κηδεία του Μητροπάνου έχει γίνει, αν θυμάστε, που έπαιζαν τραγούδια του. Σωστό. Και σε πολλές άλλες. Τι να παίζουνε, Βαρβάρα. Στο Βοσκόπουλο. Άλλου. Κοιτάξτε, είναι αρκετές φορές που ο κόσμος έχει αρκετές επιθυμίες για το δικό του άνθρωπο. Δηλαδή, κάτι που άρεσκε ή εθαύμαζε το άτομο που έφυγε από τη ζωή. Να θέλει η οικογένεια να το κάνουμε. Όχι, εντάξει, αυτό... δεν θα ήθελα να αναφερθώ όχι, σε κάτι. Ναι, ναι. Όχι, δεν ρωτάει γι' αυτό. Επιθυμία μιας οικογένειας. Ναι, δεν ρωτάει γι' αυτό, Χάρης Φλωρεντίνα μου. Εννοείται αυτό είναι απολύτως σεβαστό για όνομα του Θεού, αλίμονο δεν το συζητάμε καν. Ο Χάρης μιλάει για κάτι ακραίο, κάτι το οποίο να ξεφεύγει από αυτά τα πλαίσια. Αλλά φαντάζομαι ότι στην Κύπρο δεν θα υπήρξε κάτι τόσο ακραίο, γιατί σου λέω βλέπουμε διάφορα κατά καιρούς, στο εξωτερικό κυρίως. Αλλά δεν έχουμε. Παρακτηρήσει κάτι τέτοιο. Κάτι το ακραίο, όχι. Ναι, μάλιστα. Επίσης, να σας πω ότι η Φλωρεντίνα, λόγω της πανδημίας, έχει κάνει και κάτι πολύ πρωτοποριακό για να ικανοποιήσει και την επιθυμία των συγγενών, σωστά, με ένα link που μπορούν οι συγγενείς. Πες μας εσύ καλύτερα. Όταν πρώτα ξεκινήσε η πανδημία, αρκετά άτομα... της οικογένειας υπάρχουν φορές που άτομα ζουν στο εξωτερικό ή άτομα νοσούσαση από COVID ή άτομα που είχαμε τον περιορισμό 10 ατόμων στην εκκλησία, στην κηδεία. Αρκετός κόσμος ελυπούσε τον το συγκεκριμένο θέμα και για μας ήταν αρκετά δύσκολο να λέμε της οικογένειας ότι ξέρεις, μόνο 10 άτομα πρέπει να πάτε στην κηδεία. Οπότε κάτι που δημιουργήσα μαζί με το φίλο μου, τον φωτογράφο, τον Ξάθαν, τον Γεωργίου, ξεκινήσαμε τα live link για κηδείες. Δηλαδή, πήγαιναν κανονικά κάμερες στις κηδείες, στέλναμε σε έναν κλειστό δίκτυο το link, εμείς αντιδρούσαμε το της οικογένειας, του ατόμου που ερχόταν στο γραφείο για τη διευθέτηση της κηδείας, και ο συγκεκριμένος το άτομο έστελνε το στα άτομα που ήθελε να το στείλει. Και πάντα 5-10 λεπτά πριν την κηδεία, όποιος ήθελε να δει την κηδεία που είχε το link, πατούσε το link. Έβαλε έναν ειδικό κωδικό που τους αδειούσαμε πάντα εμείς και βλέπαν την κηδεία. Μάλιστα. Γενικότερα, Χριστιανά μου. Όχι, ήθελα να ευχαριστήσω τη Φλωρεντίνα, ναι. Αλλά το τελευταίο σχόλιο δικό σου, Βαρβάρα μου.
Γενικότερα, Χριστιανά μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συναντήσεις άτομα που ασχολούνται με αυτόν τον χώρο και να είναι τόσο νέοι σε ηλικία που θα μπορούσε η επιστήμη που έχει σπουδάσει θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, αλλά είναι τεράστια ευθύνη και η Φλωρεντίνα αρκετά τολμηρή για να ακολουθήσει πιστά αυτόν το επάγγελμα. Ναι, είναι αρκετά μεγάλη ευθύνη, είναι αρκετό μεγάλο άγχος. Δηλαδή, κάθε φορά στο να βλέπεις μια οικογένεια να είναι χαμένη στις σκέψεις της, που τη στιγμή που αναλαμβάνεις εσύ τα πάντα για την κοινωνία του αγαπημένου του ατόμου, είναι αρκετά μεγάλη ευθύνη να μην πάει κάτι λάθος. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μας πει, για παράδειγμα, ξέρεις, θέλουμε την ώρα της ταφής ένα συγκεκριμένο χρώμα τριαντάφυλλα να μας το δώσετε την ώρα της ταφής. Δηλαδή, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να τις κάνεις αρκετά, να μην τις ξεχάσεις, να τις κάνεις κατά γράμμα όπως το θέλει η οικογένεια, ναι, για να ευχαριστήσεις και τους συγγενείς και ναι, το άτομο. Βαρβάρα μου, σας ευχαριστούμε πάρα Ελπίζουμε πολύ. Ελπίζουμε να σας λύσαμε όλες τις απορίες. Σε ευχαριστούμε πολύ.